Μιλάμε όλες αυτές τις μέρες, εμείς φυσικά δεν γνωρίζουμε, αλλά περιγράφουμε το περιστατικό αυτό που ξέρετε κι εσείς και την κατάσταση την περιγράφουμε δραματική για την κοπέλα η οποία υπέστη αυτές τις συνέπειες από το βιτριόλι. Και ρωτάω τώρα ένα κατεξοχήν ειδικό. Μας είπε εδώ άλλη κυρία η οποία είχε υποστεί αυτό ότι έχει κάνει 31 χειρουργικές επεμβάσεις και ακόμα θέλει κι άλλες. Πόσο δύσκολο είναι σήμερα με τη νέα τεχνολογία και τις νέες ανακαλύψεις της ιατρικής και ειδικά της πλαστικής χειρουργικής να αποκατασταθεί και σε ποιο βαθμό θα αποκατασταθεί το πρόσωπο της κοπέλας? Καλημέρα, καλησπέρα και από μένα. Βλέπω που υπάρχει έντονη ιατρική επικαιρότητα σήμερα. Άλλοι γιατροί χαλάνε και άλλοι γιατροί φτιάχνουν. Ναι, σωστό. Όντως η πλαστική χειρουργική βοηθάει στο να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Κοιτάξτε, το βιτριόλι ουσιαστικά πρόκειται για ένα υγρό το οποίο προκαλεί χημικά εγκάβματα. Και τα χημικά εγκάβματα είναι από τα πιο άσχημα εγκάβματα γιατί καταστρέφουν όλες τις υπομονάδες των ιστών. Δηλαδή το δέρμα, το υποδόριο και μπορεί να φτάσουν μέχρι μέσα και τα οστά. Οπότε. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει καταστραφεί, αλλά από αυτά που ακούω και εγώ είναι αρκετά, έχει υποστεί μεγάλη βλάβη το πρόσωπό της. Είναι σίγουρα από τις πιο χρονοβόρες επεμβάσεις αυτό και χρειάζεται πάρα πολλές επεμβάσεις για να αποκατασταθούν, γιατί γίνεται αποκατάσταση σιγά σιγά όλων των δομών. Δηλαδή πρώτα φτιάχνεται από μέσα προς τα έξω, για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο με ένα απλό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να αποκατασταθούν τα νεύρα, η μυς, το υποδόριο και μετά το δέρμα. Για να γίνει αυτό, ο ασθενής που υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία έχει φρικτούς πόνους, είναι σε αναλυτική αγωγή, έχει καταστραφεί ο φυσικός φραγμός μικροβίων του προσώπου. Δηλαδή, φανταστείτε ένα δέρμα το οποίο είναι ο πρώτος φραγμός του ανθρώπινου οργανισμού στα μικρόβια, ότι αυτό το πράγμα είναι καταστραμμένο. Οπότε πρέπει να είναι σε πολύ άσχημες συνθήκες και να. Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, λέτε. Μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης. Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό φαντάζομαι ότι την κρατάνε σε τόσο μεγάλη αποστήρωση και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολλές επεμβάσεις και πάρα πολύ καθαριότητα στο τραύμα. Το καλό είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που η ιατρική τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι στην Αμερική έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν και 3D printers τώρα που φτιάχνουν βιολογικούς ιστούς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και τα πόσο θα χρειαστεί αυτό το πράγμα να γίνει, αλλά. Διάβαζα τώρα και ένα πρόσφατο άρθρο ότι σε αιωλικές καταστροφές υπάρχει μια τεχνική που λέγεται μεταμόσχευση προσώπου. Ναι. Όπου μπορείς να πάρεις πρόσωπο από πτωματικό δότη και να το μεταμοσχεύσεις στο ίδιο. Κυρία Θανασίου. Ελπίζω να μην χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά στην Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή σας, πόση διάρκεια ενδεχομένως να χρειαστεί να υπάρχει μια αξιοπρόσεκτη διαφορά έτσι ώστε να αποκατασταθεί το 93% όπως λένε οι γιατροί μέχρι στιγμής από το θριάσιο ζημιά που μπορεί να έχει υποστεί. Τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια. Εγώ πιστεύω. Τουλάχιστον δύο χρόνια. Η κυρία Κούνεβα είναι χρόνια ολόκληρα που ταλαιπωρείται. Α, έχετε ακούσει, θα ξέρετε την περίπτωση. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρώην, η οποία μας είπε εδώ, για αυτή επρόκειτο, 31 επεμβάσεις έχει κάνει. Και δεν έχει τελειώσει. Και δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, αυτή η ιστορία ξεκίνησε εδώ και χρόνια. Όπου η τεχνολογία ήταν τελείως διαφορετική και η πλαστική χειρουργική δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα. Έχει μια σημασία. Ναι, γιατί είναι καλπάζουσα η εξέλιξη. Τώρα πια μιλάμε για πλήρη αποκατάσταση. Αυτό είναι το. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Εάν τώρα πια μπορεί να μιλήσει η επιστήμη σας και για πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς που έχει υποστεί τέτοιου είδους εγκάβματα. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο τελικός στόχος όλων. Αν γίνεται. Ουσιαστικά όμως αυτό εξαρτάται. Ναι, γίνεται. Το θέμα είναι εξαρτάται από το ποια είναι η υπάρχουσα ιστική καταστροφή. Πόσο δηλαδή έχει καταστραφεί η ιστή της, πόσο βλάβη έχει υποστεί η γυναίκα και κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει λίγο. Παίζει ωστόσο ρόλο είναι ότι είναι νέα σε ηλικία. Και. Δηλαδή είναι 34 ετών νέα γυναίκα. Δηλαδή, αυτό παίζει ρόλο στην αναμόρφωση και αποκατάσταση του ίδιου του ιστού, μιας και είναι νέος άνθρωπος. Σίγουρα, γιατί τα δομικά της στοιχεία είναι πολύ καλύτερα και. Ανανεώνονται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, τη βοηθάει όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι είναι σε μια εξαιρετική κλινική και είναι πάρα πολύ up to date όλη η κλινική. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά για να μπορέσει, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και πολλές ακόμα επεμβάσεις για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Αθανασίου. Καλημέρα, γιατρέ.